Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στο Στρογγυλό Τραπέζι Ιδιωτικός και Δημόσιος Τομέας Ασφάλισης, Συνεργασία ή Αντιπαλότητα. Προσωπικά εγώ, όσο και ο συνσυντονιστής, ο Θανάσης Λοπατατζίδης, ευχαριστούμε πολύ τους διοργανωτές και ιδιαίτερα τον καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλο και τον επίσης συνάδελφο Κώστα Θανασάκη για αυτή τους την πρόσκληση. Έχουμε συνεννοηθεί να μιλήσω για 3 λεπτά εισαγωγικά και μετά άλλα 3 λεπτά ο κ. Λοπατατζίδης, παρουσιάζοντας και τον πρώτο ομιλητή. Μου επιτρέπεις, Θανάση? Βεβαίως. Ωραία. Έχουμε να λύσουμε 2 ερωτήματα. Τι γίνεται με τη δημόσια και ιδιωτική ασφάλιση και αν υπάρχει συνεργασία ή αντιπαλότητα. Να πω εισαγωγικά ότι 10 χρόνια πριν κατέστη εφικτό επιτέλους η, αν θέλετε, δημιουργία της ενιαίας κοινωνικής ασφάλισης υγείας με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, τον ΕΟΠΗ, με κυριότερους στόχους του να συγκεντρώσει το δημόσιο χρήμα πρώτον και δεύτερον να επιβάλλει μονοψωνιακά κανόνες με κύρια εργαλεία τις συμβάσεις και τις τιμές. Αν κάποιος θα μπορούσε να απαντήσει αν κατάφερε κάποιο από τα 2 εγχειρήματα, η απάντηση είναι όχι, δεν έχει συγκεντρώσει όλο το δημόσιο χρήμα και από την κοινωνική ασφάλιση και από τις δημόσιες δαπάνες και μάλλον δεν έχει επιβάλει τον κυριότερο ρόλο του που ήταν ο μονοψωνιακός ρόλος με βάση συμβάσεις και τιμές σε όλο το δημιούργημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ιδιωτικού τομέα. Προφανώς υπήρχαν τα ΚΕΝ που είναι κάποια μορφή τιμολόγησης και κοστολόγησης, αλλά νομίζω ότι είναι και στα θέματα του συνεδρίου να συζητηθεί η εξέλιξή τους. 10 χρόνια μετά, θα πω μερικούς αριθμούς, έχουμε τα 10 δισεκατομμύρια από την κοινωνική ασφάλιση και την κρατική φορολογία, το 60% να συγκεντρώνει ο ΕΟΠΗ, τα 6 δηλαδή δισεκατομμύρια και τα 4 να δίνονται από την γενική φορολογία, ενώ από την ιδιωτική χρηματοδότηση, τα 5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, να φαίνεται ότι παρά την αύξηση, τη σημαντική αύξηση των ιδιωτικών ασφαλιστικών συμβολέων, η πλειοψηφία αυτών των 5 δισεκατομμύριων, κοντά στα 4 δισεκατομμύρια, να είναι ιδιωτικές πληρωμές από τις τσέπες των πολιτών και των ασθενών. Τώρα, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ, με βάση τιμολόγηση, νομίζω ότι θα τα αναφέρει και ο πρώτος ομιλητής, αλλά και οι άλλοι ομιλητές, όπως και τα ιδιωτικά νοσοκομεία και τι γίνεται με την ιδιωτική ασφάλιση. Όμως δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία στην ουσία είναι ελεύθερη, με ένα ιδιότυπο καθεστώς ελεύθερης επιλογής, είναι το φάρμακο και υπολογίζω ότι, όπως σας το είπα και πριν, υπάρχουν μερικά δισεκατομμύρια ευρώ γύρω στα 4 που είναι σχεδόν αρρύθμιστα. Άρα το ερώτημα το σημερινό είναι πώς μπορεί να αρρυθμιστεί αυτή η ασφαλιστική αγορά, η δημόσια και η ιδιωτική, με βάση τον τίτλο μας, και δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Λοπατατζίδη να συμπληρώσει ό,τι θέλει στο ερώτημα του τίτλου μας και να δώσει το λόγο στον πρώτο ομιλητή. Ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε Πολύζο. Ευχαριστώ και εγώ από τη δική μου πλευρά τους διοργανωτές, κυρίως τον καθηγητή τον κύριο Κυριόπουλο και τον Κώστα τον Αθανασάκη και την ομάδα της οργάνωσης για αυτή την εξαιρετική ευκαιρία που δίνουν σε όλους εμάς να έρθουμε πιο κοντά σε μια περίοδο που έχουμε απομακρυνθεί μεταξύ μας εξαιτίας των συνθήκων της πανδημίας και να συζητήσουμε για τέτοια καυτά θέματα τα οποία αντιλαμβάνομαι, όπως όλοι μας αντιλαμβανόμαστε, ότι έχουν διαφορετική βαρύτητα αυτή την περίοδο λόγω των συνθήκων που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας. Εγώ θέλω να συμπληρώσω από την πλευρά μου σε αυτά που πολύ εύστοχα παρατήρησε ο καθηγητής, ο κύριος Πολύζος, το γεγονός ότι παρά τον πολυκερματισμό της ιδιωτικής ασφάλισης τα τελευταία χρόνια, με τον α ή β τρόπο, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, είτε λόγω φόβου, είτε λόγω δυνατοτήτων που τους παρήχε η ιδιωτική ασφάλιση, έδειξαν εμπιστοσύνη στην ιδιωτική ασφάλιση και αυτό δείχνει ότι περίπου το 12% του ελληνικού πληθυσμού έχει κάποια μορφή ιδιωτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, είτε μέσω της εταιρείας του, είτε ατομικά.
Είναι γεγονός ότι πάρα πολύ μικρό μέρος των δαπανών, των ιδιωτικών δαπανών του συστήματος υγείας διοχετεύονται μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης, που αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο το συζητούμε, ένα παράδοξο το οποίο το συζητούμε εδώ και δεκαετίες. Και επίσης είναι γεγονός το ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο ζήτημα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, στο ζήτημα της ασφάλισης υγείας, δεν έχει καταστεί εφικτή σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ελλάδα, και κυρίως εξαιτίας και του πολιτικού συστήματος, που πολλές φορές δεν βοήθησε τη ρύθμιση και τη συνεργασία αυτού του είδους, παρά το γεγονός που αυτό δείχνουν και τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης του συστήματος, παρά το γεγονός του ότι πάνω από 40% της δαπάνης υγείας στη χώρα είναι ιδιωτική δαπάνη υγείας. Τώρα, εγώ θα έβρισκα τρεις λόγους γι' αυτό, ή μάλλον τρεις τρόπους με τον οποίο θα μπορούσαμε να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Ο κύριος Πολίζος είχε κάνει ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια, η οποία μάλλον σε πολλά σημεία δεν ευωδόθηκε. Πολύ φιλότιμη προσπάθεια της σύζευξης της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς με τα νοσοκομεία, με τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν δομικά προβλήματα, που αυτό που έγινε εφικτό σε άλλα συστήματα όπως της Ολλανδίας ή της Ελβετίας, όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζήτησης διοχετεύτηκε στην κοινωνία μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης, ή τα άλλα συστήματα όπως της Γαλλίας ή της Αυστρίας, όπου δίσαν, ακόμα και της Ρουμανίας, που δώσανε πολύ σημαντικά φορολογικά κίνητρα στο να επιτευχθεί η διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης με στόχο να μειωθεί η επιβάρυνση των δημοσίων συστημάτων υγείας. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Όπως επίσης το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν καταφέραμε επαρκώς, παρά το γεγονός ότι θεωρητική γνώση υπάρχει και υπήρξε και σημαντική και εγχώρια θεωρητική γνώση, να διαχειριστούμε είτε ως αιωπή και σε συνεργασία με την ιδιωτική ασφάλιση τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κινδύνου και τα σύγχρονα μοντέλα αποζημίωσης. Και κλείνω λέγοντας ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο που και η πανδημία από τη μία πλευρά και αυτή η πέμπτη βιομηχανική επανάσταση, που είναι η τεχνολογία, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός, είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει την πραγματικότητα και τη ροή των πραγμάτων, και είμαι βέβαιος ότι θα ακούσουμε πολλά από αυτά τα δεδομένα από τους ομιλητές μας, επίσης, κρατώντας επίσης και μία σημείωση ότι τα τελευταία 1,5 με 2 χρόνια είμαστε μάρτυρες μιας αλλαγής, μιας ανασυγκρότησης και του τομέα της ζήτησης, που είναι η ιδιωτική ασφάλιση, με τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις του κλάδου, και του τομέα της ιδιωτικής υγείας, του τομέα της προσφοράς υπηρεσιών της ιδιωτικής υγείας, όπου και εκεί έχουν έρθει πολυεθνικά κεφάλαια και έχουν ανατρέψει κατά κάποιο τρόπο τον τρόπο των τη λειτουργία των ιδιωτικών νοσοκομείων και των διαγνωστικών κέντρων. Θα περάσω λοιπόν πολύ γρήγορα στον πρώτο μας ομιλητή, τον καθηγητή, τον Μιλτιάδη τον Νεκτάριο, του οποίου η παρουσία στο σύστημα ασφάλισης υγείας είναι εξαιρετικά σημαντική τα τελευταία χρόνια, είναι γνωστή και εξαιρετικά σημαντική τα τελευταία χρόνια. Εγώ, μέσα στην εξαιρετική πορεία του, να σημειώσω την στενή συνεργασία που είχα μαζί του όσο ήταν διοικητής του ΙΚΑ, όπου κατά κάποιο τρόπο θεμελίωσε τις πρώτες αρχές για να δημιουργηθεί αργότερα ο ΕΟΠΗ, σε στρατηγικό επίπεδο, και εννοείται ότι είναι ένας παράγων της ασφαλιστικής, ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς, του οποίου η συνεισφορά είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο λόγος στον κύριο Νεκτάριο. Περιμένουμε μια τοποθέτηση 10 15 λεπτή από καθέναν από τους τρεις ομιλητές, και μετά να δώσουμε την ευκαιρία για οποιαδήποτε ερωτήματα και συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτό το πάνελ.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Λοπαντατζίδη και κύριε Πολίζο. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε καθυστερήσει στα θέματα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στον τομέα της υγείας, όπως έχουμε καθυστερήσει βέβαια και σε άλλες πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν μπορούν για διάφορους λόγους να υλοποιηθούν σε αυτήν τη χώρα. Όσον αφορά τον τομέα της υγείας, πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να συνεργαστεί ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα. Και αφορούν καταρχήν την συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στην κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών, που είναι η πρώτη μορφή. Η δεύτερη περίπτωση αφορά την κάλυψη από τον ιδιωτικό τομέα. Έλεγα λοιπόν ότι στη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν τρεις μορφές. Η πρώτη είναι η ανακαλύψη ο ιδιωτικός τομέας στα τμήματα του πληθυσμού τα οποία δεν καλύπτει το δημόσιο. Δεύτερη μορφή είναι για να καλύψει τα τμήματα των παροχών, των benefits που δεν καλύπτει το δημόσιο. Και η τρίτη περίπτωση που μας αφορά εμάς περισσότερο είναι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην κάλυψη των δαπανών που δεν καλύπτει το δημόσιο. Εμείς βέβαια δεν έχουμε κάνει τίποτα από όλα αυτά και αποτελούμε μια ιδιαιτερότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έλεγα και ανεπτυγμένου κόσμου, με την έννοια ότι έχουμε ένα διπλό σύστημα ασφάλισης. Δηλαδή οι πολίτες ασφαλίζονται υποχρεωτικά για το υποχρεωτικό πακέτο ασφαλίσεων υγείας και ταυτόχρονα ένα 12% όπως ελέγχθηκε προηγουμένως του πληθυσμού που έχει τις οικονομικές δυνατότητες αγοράζει και ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Και εκεί σταματάει όλη αυτή η συνεργασία, η υποτιθέμενη συνεργασία δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Αποτελεί στόχο πράγματι της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής και όχι μόνο της παρούσας κυβέρνησης αλλά και όλων των προηγούμενων να βρεθεί ένας τρόπος να συνεργαστεί ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα. Όπως συνήθως αυτά βρίσκονται σε επίπεδο επιθυμιών και ποτέ δεν μπορέσαμε να τα υλοποιήσουμε στην πράξη. Υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται για να μπορέσει να γίνει δυνατή μια τέτοια υλοποίηση μιας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε πολύ γρήγορα ότι ο δημόσιος τομέας πάσχει από δύο πολύ σημαντικά αρνητικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι το μεγάλο ποσοστό, αν θέλετε, δυσαρέσκειας των χρηστών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο είναι από τα υψηλότερα στον ανεπτυγμένο κόσμο. Και το δεύτερο είναι αυτό που έλεγε και ο κύριος Πολίζος προηγουμένως, ότι το ελληνικό σύστημα υγείας δυστυχώς επιβαρύνει τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τους ιδιώτες, με το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών υγείας, κοντά στο 40% των συνολικών δαπανών υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να προχωρήσουν όλες αυτές οι καινούργιες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, αλλά δεν έχει καταστεί δυνατό να προχωρήσουν στην Ελλάδα, είναι μία αναδόμηση και ένας ανασχεδιασμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας σαν βασική προϋπόθεση. Εδώ έχουμε κάνει μία πολύ σημαντική δουλειά τα τελευταία χρόνια. 7 καθηγητές από 5 πανεπιστήμια της χώρας προετοίμασαν ένα πλήρες πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο συνοπτικά λέω ότι από την πλευρά της προσφοράς θα γκρουπάριζε όλα τα νοσοκομεία κάτω από μία holding company, η οποία θα μπορούσε να τα, το εσύνυπη ΔΔΔ, το οποίο θα μπορούσε να δικήσει πιο αποτελεσματικά τα νοσοκομεία σε καθημερινή βάση σε σχέση με την σημερινή παρέμβαση του Υπουργείου. Και βέβαια σε αυτό το σχήμα τα νοσοκομεία θα είχαν τη νομική μορφή ιδιωτικού δικαίου
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Από την πλευρά της ζήτησης, ο ΕΟΠΗ θα συγκέντρωνε το σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης, δηλαδή και την κρατική χρηματοδότηση και τις ασφαλιστικές εισφορές, και αυτός θα αγόραζε υπηρεσίες από τα κρατικά ή από τα ιδιωτικά νοσοκομεία ή από τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. Εδώ πρόκειται για μια κολοσιαία παρέμβαση, η οποία έχει ήδη συμβεί στη Μεγάλη Βρετανία από την εποχή της κυβέρνησης Θάτσερ, με τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών υγείας με θεαματικά αποτελέσματα. Το ίδιο θα συνέβαινε και εδώ, εάν ποτέ υιοθετούσαμε αυτές τις λύσεις. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα από όλα αυτά? Θα ενίσχυε μια τέτοιου είδους παρέμβαση τον εποπτικό ρόλο του Υπουργείου, αλλά θα το απόκοβε από την καθημερινή ενασχόληση με την διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των νοσοκομείων. Πράγμα το οποίο είναι το ζητούμενο στη χώρα μας, διότι η ανάμειξη της πολιτικής στην παραγωγική διαδικασία έχει πάντα αρνητικές συνέπειες. Και το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν μια θεαματική βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων και μια σημαντική αύξηση των αμοιβών των εργαζόμενων, γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Επίσης, προτείναμε ένα πρωτοποριακό σύστημα οργάνωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όλα αυτά θα οδηγούσαν σε σημαντική βελτίωση της εικόνας που θα είχαν οι χρήστες πλέον των υπηρεσιών υγείας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτές λοιπόν οι προϋποθέσεις θα ήταν το ελάχιστο που θα έπρεπε να δημιουργηθεί σαν υποδομή για να μπορέσει να προχωρήσει η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και όταν λέω δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εννοώ ένα ΣΔΙΤ μεταξύ του ΕΟΠΗ και της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς. Διότι συνήθως τα μπλέκουμε όλα τα πράγματα στον τομέα της υγείας και θα βοηθούσε τη συζήτηση να ξεχωρίσουμε την πλευρά της χρηματοδότησης από την πλευρά της παροχής υπηρεσιών υγείας. Επομένως, το ΣΔΙΤ εδώ αφορά την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά και τον ΕΟΠΗ, δηλαδή τους αγοραστές υπηρεσιών υγείας. Και η πρόταση δική μου είναι βέβαια ότι αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να οργανωθεί με βάση το γαλλικό μοντέλο υγείας, στο οποίο θα αναφερθώ σε λίγο. Όσον αφορά την ασφαλιστική αγορά βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ούτε αυτή είναι την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, ούτε αυτή είναι έτοιμη για τέτοιου είδους συνεργασίες. Έχουν μείνει πολύ, πολύ πίσω τα πράγματα και στην προετοιμασία της αγοράς όσον αφορά αυτού του είδους τις εξελίξεις. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει και ισχυτική τεχνογνωσία για την οργάνωση τόσο μεγάλων σχημάτων και βέβαια λείπει και η συστηματική προετοιμασία για την εκπόνηση αυτών των προτάσεων προς την πολιτεία. Διότι εδώ δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις ότι τόσο πολύπλοκα πράγματα πρέπει να ετοιμαστούν από τους ενδιαφερόμενους φορείς μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια και να υποβληθούν επίσημα στην πολιτεία για να έχουν κάποια τύχη υλοποίησης. Ακόμα και τότε δεν είναι τα πράγματα βέβαια εξασφαλισμένα. Κατά τα άλλα πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια βελτίωσης και του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα θα εξυπηρετήσει τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις μακροχρόνιες ανάγκες στον τομέα της υγείας για τη χώρα μας. Έχουμε μπροστά μας την γύρανση του πληθυσμού που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας και αυτό το θέμα είναι από τα χειρότερα που υπάρχουν στην Ευρώπη, δηλαδή το πρόβλημα της γύρανσης είναι από τα χειρότερα που υπάρχουν στην Ευρώπη, δηλαδή οι ρυθμοί γύρανσης του πληθυσμού είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα χρειαστούμε σύντομα, δηλαδή προς το τέλος της δεκαετίας του 30 και τις καινούργιες υπηρεσίες υγείας, τις μακροχρόνιες υπηρεσίες υγείας, long-term care, που όλα αυτά σημαίνουν ότι θα έχουμε έναν λόγο παραπάνω να επιταχύνουμε την μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και την βελτίωση της λειτουργίας του. Κατά τα άλλα, η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά λειτουργεί με υψηλά ασφάλιστρα, τα οποία προκύπτουν τόσο από τα υψηλά κόστη
των ιδιωτικών νοσοκομείων, που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, όσο παράξενο και αν φαίνεται αυτό, δυστυχώς αποτελεί πραγματικότητα και οφείλεται στην ολιγοπωλιακή δομή του ιδιωτικού τομέα υγείας, καθώς και στις μεγάλες επιβαρύνσεις των ασφαλίστρων λόγω χαμηλής οργανωτικής, αν θέλετε, επάρκειας και της μη υιοθέτησης των πιο σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας του κλάδου των ασφαλίσεων υγείας στη χώρα μας. Υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, στις ιδιωτικές, όπου χρησιμοποιείται με μεγαλύτερη επιτυχία το σύστημα του capitation, το οποίο δεν έχει την ίδια αποτελεσματικότητα στην δευτεροβάθμια υγεία. Οι ενέργειες που εγώ θα έβλεπα από την πλευρά της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς είναι ότι θα έπρεπε να πάρει μια πιο γενναία θέση όσον αφορά την συνεργασία με τον δημόσιο τομέα και αφού θέσει βέβαια σαν προϋπόθεση αυτά που έλεγα προηγουμένως για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, ταυτόχρονα να επιδιώξει, να ανακοινώσει την στρατηγική της πρόθεση ότι επιθυμεί τη συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, και επίσης να επιδιώξει να προετοιμάσει ένα πλήρη φάκελο για την μορφή αυτής της συνεργασίας. Και αυτή η μορφή θα πρέπει να λάβει, κατά την άποψή μου, τη μορφή που έχει υιοθετήσει το γαλλικό σύστημα υγείας στην συνεργασία του με τον ιδιωτικό τομέα υγείας, όπου σε τεχνικό επίπεδο έχει ήδη πακετοποιήσει όλες τις λεγόμενες κρατήσεις κινδύνου, δηλαδή τα deductibles και τα co-insurance και τα user charges του δημόσιου συστήματος υγείας, τα οποία είναι σημαντικά στο γαλλικό σύστημα και μεταβάλλονται από περίοδο σε περίοδο, πράγμα το οποίο είναι επίσης ένα σημαντικός παράγοντας άσκησης πολιτικής στον χώρο της υγείας σε συνάρτηση με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Και αυτού του είδους η ιδιωτική κράτηση κινδύνων, δηλαδή οι επιβαρύνσεις, οι ιδιωτικές επιβαρύνσεις των πολιτών, γίνονται από την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά ασφαλιστικό προϊόν, σε συνεργασία βέβαια με το κρατικό σύστημα υγείας της Γαλλίας, και οι πολίτες αφού πληρώσουν ένα ασφάλιστρο το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 150 και 450 ευρώ, εκχωρούν το μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτικών πληρωμών στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Και θα εκπλαγούμε να ακούσουμε ότι ενώ είναι προαιρετικό το σύστημα, με τα κατάλληλα κίνητρα το γαλλικό κράτος βασικά έχει καταφέρει να πείσει το 93% του πληθυσμού να αγοράσει τέτοιου είδους συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση και επομένως να καλύψει αποτελεσματικά τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας, τις οποίες τις έχει οδηγήσει σε ένα ποσοστό γύρω στο 10 με 12% των συνολικών δαπανών υγείας. Και αυτό το ποσοστό πρέπει να πούμε ότι λίγος πολύ ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σε αντίθεση με τη χώρα μας, όπου το 40% των συνολικών δαπανών υγείας καλύπτεται από τα πορτοφόλια των νοικοκυριών και των ιδιωτών. Αυτή περίπου θα είναι η μορφή σε ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο θα έπρεπε να υιοθετήσουμε και εμείς αργά ή γρήγορα στα πλαίσια αυτής της σημαντικής, αν θέλετε, αναμενόμενης μεταρρύθμισης του εθνικού συστήματος υγείας. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και από δημοσιονομικής πλευράς αυτού του μοντέλου, και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι
Υπάρχουν και ειδικές ρυθμίσεις με την επιδότηση των ασφαλίστρων για φτωχούς και ανέργους. Υπάρχει βέβαια στη Γαλλία και το εκτεταμένη χρήση των mutual ασφαλιστικών εταιριών που συμπληρώνουν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτά στην Ελλάδα θα μπορούσαν να υποστούν ειδική μεταχείριση, αυτοί οι κίνδυνοι δηλαδή, οι υψηλοί κίνδυνοι, οι οποίοι θα είναι δύσκολο να αναλυθούν από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, θα μπορούσαν να αναλυθούν είτε από ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, είτε να ληφθεί μια ειδική μέρημνα στα πλαίσια του δημόσιου συστήματος υγείας. Και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι ένα τέτοιο σχήμα σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα θα οδηγούσε στην χειρότερη περίπτωση σε μια αύξηση του κύκλου εργασιών του τομέα υγείας της ιδιωτικής ασφάλισης κατά τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμύριο. Δηλαδή, εκτιμώ ότι από τα 5,5 δισεκατομμύρια των ιδιωτικών δαπανών υγείας, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας αυτού του συστήματος, εφόσον υιοθετεί το, θα μπορούσε να μετατραπεί σε ασφαλιστικό προϊόν τουλάχιστον το 1,5 δισεκατομμύριο, τα 5,5, και νομίζω ότι η τάση θα ήταν αυξητική από εκεί και πέρα. Και βέβαια, και εδώ είναι το σημαντικό τώρα, ότι αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο θα πήγαινε βέβαια σε κάποιο ποσοστό και στην ιδιωτική και στους ιδιωτικούς παρόχους υγείας, αλλά σε μεγάλη έκταση θα μπορούσε να στραφεί και να υποστηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά πιο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή αυτό το εξυγχρονισμένο σύστημα υγείας, το οποίο θα προκύψει μετά από όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες σας έλεγα προηγουμένως ότι είχαμε προτείνει σε αυτήν την κυβέρνηση πριν γίνουν οι εκλογές, και βέβαια δεν υλοποιήθηκε τίποτα από όλα αυτά. Εάν όμως υλοποιηθούν όλα αυτά και βελτιωθεί το σύστημα υγείας, τότε αυτού του είδους η πρόσθετη χρηματοδότηση που θα έρθει, γιατί είναι καινούργια χρηματοδότηση που θα μπει μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα καταλήξει σε αυξημένες αμοιβές των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Και νομίζω ότι τότε αυτοί οι ίδιοι εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας θα γίνουν οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών και της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Οπότε το τελικό αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας θα είναι ότι θα αποκτήσουμε έναν δημόσια νοσοκομεία, αν θέλετε, αλλά και δημόσια πρωτοβάθμια περίθαλψη, που θα είναι εφάμιλη ή υψηλότερο επίπεδος από ό,τι έχουμε στον ιδιωτικό τομέα, όπως είναι περίπου και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης, η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά σε αυτήν την περίπτωση θα διευρύνει δραματικά το επίπεδο κάλυψης του πληθυσμού με συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις και βέβαια θα αυξήσει δραματικά και το κύκλο εργασιών που τώρα βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επομένως, από αυτού του είδους την συνεργασία θα ωφεληθούν και οι φορείς οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες υγείας, τόσο οι δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια δραστική βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και της εικόνας που θα έχουν οι πολίτες για το σύστημα υγείας της χώρας, και αυτό θα είναι ο καλύτερος προάγγελος για την καλύτερη προετοιμασία της χώρας και για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων αναγκών στον τομέα της υγείας που θα έρθουν πάρα πολύ σύντομα λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και όλων των άλλων παραγόντων που επιβαρύνουν τον τομέα της υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις στη συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Νεκτάριο. Δεν ξέρω, Θανάση, αν θες να πεις κάτι. Εγώ παρέλειψα στην αρχή να σε παρουσιάσω όπως με παρουσίασες. Ο κύριος Θανάσης Λοπατατζίδης είναι
διευθυντής της ΑΦΙΔΕΑ για όλη την Ευρώπη και κάνει πράξη την ενοποίηση της εξωνοσοκομιακής περίθαλψης. Κύριε Νεκτάρη, αγαπητές συνάδελφε, αγαπητέ Μιλτιάδη, ήταν εξαιρετική η παρουσίασή σου, αλλά βέβαια ανακύπτουν ερωτήματα που εγώ θα τα βάλω τώρα και αν θέλεις απαντάς, τουλάχιστον μπορεί να είναι ερωτήματα για τους υπόλοιπους ομιλητές. Το πρώτο ερώτημα είναι και με ποια διοίκηση του ΕΟΠΗ. Αυτό μπορεί και να μην το απαντήσουμε καθόλου. Έχουν αλλάξει μέχρι στιγμές 5 διοικητές στον ΕΟΠΗ. Για το γαλλικό μοντέλο που ανέφερες, εκεί είναι ο καλύτερος ασφαλιστικός μάναζερ υγείας της χώρας που με διακομματική συνένεση εισάγεται στη Βουλή και διορίζεται. Και το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι με τις ίδιες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, θα πάμε στο γαλλικό μοντέλο, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης υπέρ ΕΟΠΗ στην Ελλάδα είναι 7,5%, στη Γαλλία είναι 15%, δεν μπορούμε να τις αυξήσουμε. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε με το δημόσιο χρήμα. Και σίγουρα κάτι πρέπει να κάνουμε με όσα ο κύριος Νεκτάριος μας είπε για το ιδιωτικό χρήμα και το οποίο φαντάζομαι και ο κύριος Βελιώτης και ο κύριος Κυριόπουλος θα αναλύσουν παρακάτω. Ωραία. Να απαντήσω τώρα, Νίκο. Αν γίνεται. Ναι. Καταρχήν να ξεκινήσω με το θέμα της διοίκησης του ΕΟΠΗ. Η αλήθεια είναι ότι ο οποίος αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που όλοι ελπίζαμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή στην Ελλάδα και όταν πράγματι έγινε το 2011 νομίσαμε ότι είχαμε πλέον φτιάξει έναν οργανισμό ο οποίος θα συνέβαλε τα μέγιστα στη βελτίωση του συστήματος υγείας στις κατευθύνσεις που περιέγραφα προηγουμένως. Δυστυχώς τα πράγματα δεν δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα. Ακόμα και μια επιτυχημένη μεταρρύθμιση, το πολιτικό σύστημα την κατάφερε να την υποβαθμίσει και να την εξουδετερώσει. Μην ξεχνάμε ότι το ίδιο ακριβώς έγινε και με τον ΕΦΚΑ, όπου ένα όνειρο όλης της μεταπολεμικής περίοδου στη χώρα μας για την δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος συντάξεων, όταν θεσπίστηκε το 2015, τελικά δημιουργήθηκε τέτοιο μπάχαλο και τέτοια σύγχυση που σήμερα κατά ομολογία της σημερινής κυβέρνησης αποτελεί το χειρότερο δημόσιο φορέα και προσπαθούν να βρουν άκρη. Θέλω να πω λοιπόν ότι έτσι όπως λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στη χώρα δεν μπορείς να διασφαλίσεις ότι αυτοί οι φορείς θα επιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο θεσπίζονται. Επομένως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος και η διοίκηση και η λειτουργία του φορέα να είναι μακριά από το πολιτικό σύστημα. Έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, έχεις δίκιο. Στα πλαίσια όλων αυτών των αλλαγών που σας έλεγα προηγουμένως στη μελέτη που κάναμε, αντιμετωπίσαμε και το θέμα της χρηματοδότησης του συστήματος με νέες μορφές χρηματοδότησης. Δεν έχουμε χρόνο τώρα να τα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πλέον και καινούργιες ιδέες για το πώς πρέπει να βελτιωθεί η χρηματοδότηση του συστήματος υγείας. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν και θα επανέλθουμε. Ωραία. Απλά να προσθέσω ότι σε μια διατριβή που μόλις ολοκληρώσαμε στο τμήμα μου υπό την επίβλεψή μου, εμείς προτείναμε να επιδοτηθεί το ασφάλιστρο, το υπόλοιπο δηλαδή 7,5% από το κράτος προς τον ΕΟΠΗ, και όχι να δίνονται κρατικά χρήματα εν είδη επιδοτήσεων στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία δεν αξιολογεί κανένας. Έτσι ακριβώς. Εάν μου επιτρέπεις, Θανάση, να περάσουμε στον επόμενο μιλητή, ή πως θέλεις να συμπληρώσεις εδώ. Όχι, προχωρήστε, γιατί έχουμε και στενότητα χρόνου που πρέπει να δώσουμε. Ωραία, έχω τη χαρά να παρουσιάσω τον επόμενο μιλητή, που είναι ο Ηλίας ο Κυριόπουλος. Είναι οικονομολόγος της υγείας και διδάκτορας του London School of Economics. Αγαπητέ Ηλία, έχεις το λόγο για να συνεχίσεις αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πολύζο, κύριε Λοπατατζίδη. Απλά να κάνω share την παρουσίαση, μου φαίνεται, που να τη δείτε. Ναι, ναι. Νομίζω πρέπει να φαίνεται. Okay, εγώ θα συνεχίσω βασικώς από εκεί που τελείωσε ο κύριος Νεκτάριος και νομίζω ότι σε πολλά από τα θέματα που είπε ο κύριος Νεκτάριος θα συνηγορήσω περισσότερο σε αυτά που είπε σε κάποιο βαθμό. Ξεκινώντας μια πολύ γενική εικόνα για το τι επικρατεί στη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις με πρώτη και πιο σημαντική πιθανότητα γύρανση, στην οποία θα συμφωνήσω
όπως ανέφερε ο κ. Λεκτάριος, σημαντικές ανισότητες τόσο στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας όσο και στα αποτελέσματα υγείας μεταξύ χωρών και μέσα στις χώρες. Το ζήτημα της επιδημιολογικής μετάβασης, πλέον αντιμετωπίζουμε όλο ένα και περισσότερο την πρόκληση χρόνιων νοσημάτων που απαιτούν πάρα πολύ ακριβές θεραπείες για πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα. Και επομένως έχουμε μια κατάσταση στην οποία θα έλεγα ότι η δαπάνη υγείας προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από πολύ συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμών. Δηλαδή έχουμε περίπου σύμφωνα με στοιχεία που πάνω στην Αμερική ότι το 5% της δαπάνης υγείας παγκοσμίως, στην Αμερική, συγγνώμη, προκαλείται περίπου το 5% των ασθενών και το 20% της δαπάνης προκαλείται από το 1% των ασθενών. Και οι ασθενείς αυτοί είναι πολύ συγκεκριμένοι. Είναι ασθενείς μεγαλύτερων ηλικιών, με πάρα πολλές συνοσηρότητες και πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα functional limitations και το γενικότερο επίπεδο υγείας τους. Άρα, αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα υγείας είναι αυτοί που, οι λεγόμενοι high need, high cost patients. Και επομένως, σε αυτούς έχει μεγάλη σημασία να γίνουν σωστές παρεμβάσεις. Έχουμε επίσης σε ένα δεύτερο setting ποιοι είναι οι στόχοι ενός συστήματος υγείας. Αυτά είναι, νομίζω, λίγο πολύ γνωστά. Προφανώς η βελτίωση του επίπεδου υγείας, της υγείας του πληθυσμού, η οικονομική προστασία έναντι των κινδύνων υγείας, η ισότητα όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η ανταποκρισιμότητα του συστήματος υγείας και η ικανοποίηση που έχουμε το σύστημα υγείας. Εδώ, όπως είδαμε και πριν, φαίνεται ότι η Ελλάδα στερεί αρκετά. Η δυνατότητα του σύστημα υγείας να είναι affordable για τον πληθυσμό, η πρόσβαση, η ποιότητα υπηρεσιών υγείας κλπ. Ποια είναι η εικόνα όσον αφορά τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας? Φαίνεται πράγματι ότι η Ελλάδα στο θέμα της ασφάλισης, της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας είναι πολύ χαμηλά. Αυτά είναι στοιχεία του ΟΣΑ. Περίπου 4% της δαπάνης υγείας προέρχεται από την ιδιωτική ασφάλιση. Το υπόλοιπο 36% της ιδιωτικής δαπάνης έρχεται από τα out-of-pocket νοικοκυριά. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν είναι και πάρα πολύ καλύτερη στις υπόλοιπες χώρες, θα έλεγα. Εάν κοιτάξει κανείς το συνολικό χάρτη, το συνολικό παγκόσμιο χάρτη, μόλις 23 χώρες συνολικά από 186 χώρες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία έχουν ιδιωτική δαπάνη υγείας πάνω από 10%. Μεταξύ αυτών από τις ανεπτυγμένες χώρες, παραδείγματος χάρη η Ιρλανδία, η Κύπρος, το Ισραήλ και ο Καναδάς. Αλλά φαίνεται ότι γενικώς η ιδιωτική ασφάλιση υγείας δεν είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες χρηματοδότησης συστημάτων υγείας. Και θα προσπαθήσω να εξηγήσω και γιατί είναι αυτή η περίπτωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται καθαρά ότι η χώρα μας στερεί και είναι, το ελληνικό παράδοξο είναι ότι στερεί, παρόλο που έχει πάρα πολύ υψηλές ιδιωτικές δαπάνες υγείας για τους λόγους που εξήγησε και ο κύριος Νεκτάριος. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των πολύ χαμηλών, των πολύ ψηλών ιδιωτικών δαπανών υγείας? Το αποτέλεσμα είναι το ότι έχουμε σοβαρές επιπτώσεις όσον αφορά το financial protection, αυτό που λέμε την οικονομική προστασία είναι του κινδύνων υγείας. Και αυτό είναι μια μελέτη που πραγματοποιήσαμε πριν κάποιο διάστημα, χρησιμοποιώντας στοιχεία μέχρι το 2015, όπου προσπάθησε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι υφίσταται οικονομικές πιέσεις λόγω των δαπανών υγείας, ποια νοικοκυριά εννοώ, όπως επίσης και ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους υφίστανται αυτές τις πιέσεις. Και φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό, ιδίως μετά την έλευση της κρίσης, ήταν αποτέλεσμα της ιδιωτικής δαπάνης αλλά και των ξενοσοκομιακών δαπανών. Πλην αυτού, έχουμε κι άλλο ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο επίσης δεν έχει απαντήσει το ελληνικό σύστημα υγείας, το οποίο έχει να κάνει με τις ανικανοποίητες ανάγκες για υπηρεσίες υγείας. Εδώ βλέπουμε στην green bar το ποσοστό των ατόμων, σύμφωνα με μελέτες της Eurostat, την EU Silk, το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι έχουν ανικανοποίητες ανάγκες όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Παρόλο που αυτό αυξήθηκε μέσα στην κρίση, όπως μπορούμε να δούμε, το ποσοστό αυτό είναι διαχρονικά μεγαλύτερο σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, κατά πολύ μεγαλύτερο θα έλεγα. Αυτό είναι ένα κρατούμενο το δεύτερο κρατούμενο μετά από τα θέματα των ιδιωτικών δαπανών υγείας. Το τρίτο κρατούμενο έχει να κάνει και το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στο γιατρό εν τέλει. Και φαίνεται ότι αυτοί, όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν είναι εμφανές, ότι είναι και πολύ μεγάλο το gap. Δηλαδή το ότι αυτοί οι οποίοι δεν βρίσκουν πρόσβαση στον γιατρό είναι κατά βάση τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και αυτό είναι πολύ πιο έντονο σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε υψηλές ιδιωτικές δαπάνες και δεν έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, τόσο στις ιατρικές όσο και στις οδοντιατρικές. Και παρόλο αυτό το landscape, παρόλο αυτή την κατάσταση, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πρόθεση, να το πω, του πληθυσμού να ασφαλιστεί ιδιωτικά. Αυτό είναι κάποια άλλα ευρήματα, τα παραθέτω περισσότερο για να συνθέσω την εικόνα. Σχετικά με το ποσοστό της δαπάνης ανά διάφορες κατηγορίες, το οποίο χρηματοδοτείται είτε από την κυβέρνηση είτε από κάποιο είδος δημόσιας ασφάλισης. Και όπως μπορεί να δείτε, η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει το χαμηλότερο ποσοστό
θέλαμε δημόσιο να το πάνε υγεία, αν θέλετε, στο νοσοκομιακό τομέα. Εξίσου χαμηλό στον εξωνοσοκομιακό, μηδενικό στο dental care. Το dental care δεν χρηματοδοτείται καθόλου από το δημόσιο. Ομοίως τα φάρμακα. Επομένως, είναι εμφανές ότι αυτό το πράγμα δεν οφείλεται σε ένα συγκεκριμένο τύπο φροντίδας, αλλά είναι ορατό σε όλους τους τύπους φροντίδας. Νοσοκομιακά, εξωνοσοκομιακά και φάρμακα. Είναι η απάντηση σε αυτό μια αλλαγή στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, που ακούγεται ιδιαίτερα στο να πάμε, παραδείγματος χάρη, από ένα μοντέλο beverage, πολύ σχηματικά, να προσπαθήσουμε δηλαδή να αφήσουμε την κρατική ασφάλιση υγείας, τη δημόσια ασφάλιση υγείας και να πάμε σε ένα σύστημα από τη φορολογία. Άρα, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει τεθεί πολύ στην Ελλάδα και υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Δεν φαίνεται, σύμφωνα με αρκετές μελέτες και αρκετές χώρες που έχει μετρηθεί αυτό το πράγμα, να υπάρχει κάποια σημαντική υπεροχή των συστημάτων ασφάλισης που προέρχονται από τη φορολογία. Άρα, δεν είμαι πεπισμένος στο κατά πόσον μια αλλαγή στην δημόσια χρηματοδότηση του συστήματος υγείας προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως ακούγεται, έχει ακουστεί κατά καιρούς, θα ήταν μια απάντηση που θα έλυνε το πρόβλημα. Επομένως, δεδομένου ότι δεν είναι αυτή η απάντηση, πρέπει να δούμε και τον πιθανό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης. Όπως ανέπτυξε και ο κύριος Νεκτάριος, υπάρχουν 4 βασικοί τύποι, θα έλεγα, ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Ο πρώτος, ο οποίος εφαρμόζεται στη Γερμανία και στη Χιλία, έχει να κάνει ουσιαστικά με χρηματοδότηση των δαπανών υγείας από τον ιδιωτικό τομέα ασφάλισης για κάποιους συγκεκριμένους πληθυσμιακές ομάδες, όπως στη Γερμανία και στη Χιλία. Στη Γερμανία, περίπου 11% του πληθυσμού έχει ασφαλιστεί ιδιωτικά. Στη Χιλία είναι περίπου 18%, κάπως μεγαλύτερο. Άλλες εναλλακτικές μορφές έχουν να κάνουν με την κάλυψη είτε διαφόρων υπηρεσιών, τα οποία δεν καλύπτονται στον ιδιωτικό τομέα, είτε των user charges, όπως είπαμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία, περίπου, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 90-95% του πληθυσμού έχει επιλέξει κάποιο είδους ιδιωτική ασφάλιση ώστε να καλύπτει τα user charges. Ομοίως και στην Ολλανδία, περίπου, νομίζω πάνω από 80%, όπως και στο Ισραήλ, έχουν επιλέξει κάποιο είδους ιδιωτική ασφάλιση με σκοπό όχι να καλύψουν τα user charges, αλλά να καλύψουν επιπρόσθετες υπηρεσίες υγείας. Και ένας τελικός τύπος ασφάλισης υγείας εκτός αυτών είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μας δώσει περισσότερη πρόσβαση και ελευθερία επιλογής. Αρκετές χώρες, η Ιρλανδία, που έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό δαπανών υγείας από την ιδιωτική ασφάλιση, έχει οθετήσει αυτό το σύστημα. Περίπου 13% των δαπανών υγείας στην Ιρλανδία είναι από την ιδιωτική ασφάλιση. Και κυρίως ο στόχος είναι γρήγορη πρόσβαση, καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής. Αλλά υπάρχουν διάφορες μορφές. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Νεκτάριο ότι στην Ελλάδα, δεδομένου ότι το βασικό πρόβλημα, ιδίως μετά την κρίση και την αύξηση των user charges, είναι τα user charges σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, ίσως ένα σύστημα παρόμοιο με της Γαλλίας ή της Σλοβενίας να απαντούσε σε κάποιο βαθμό στις προκλήσεις που προανέφερα. Ωστόσο, παρόλο που συμφωνώ και θα συνηγορήσω απόλυτα στην ανάγκη σύζευξης, αν θέλετε, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όσον αφορά την ασφάλιση, νομίζω ότι πριν πάμε σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε σε 4 ερωτήματα, τα οποία σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Το πρώτο είναι το κατά πόσον μια μεγαλύτερη ουσιαστικά έμφαση στον ιδιωτικό τομέα ασφάλισης υγείας θα βελτιώσει, αν θέλετε, την οικονομική προστασία των κινδύνων. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει πλήρως απαντηθεί και υπάρχουν αρκετά ευρήματα τα οποία συνηγορούν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Παραδείγματος χάρη, στην Ολλανδία φαίνεται ότι η ύπαρξη ενός σημαντικού τομέα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας έχει βοηθήσει στη μείωση των ιδιωτικών δαπανών υγείας. Σε άλλες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη στην Ισπανία και στην Ιταλία, δεν έχει βρεθεί αυτό το πράγμα. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί είναι το κατά πόσον πράγματι η ιδιωτική ασφάλιση υγείας βελτιώνει την πρόσβαση στη φροντίδα, στην ιατρική φροντίδα. Είδαμε στην Ελλάδα ότι υπάρχουν σημαντικά θέματα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Το κατά πόσον η παραπάνω ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα ασφάλισης υγείας θα απαντήσει σε αυτή την πρόκληση, είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να συναντηθεί υπό μία έννοια. Ότι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι κατά βάση οι πιο προνομιούχοι, αυτοί που έχουν τα χρήματα να πληρώσουν τα ασφάλιστρα, και αυτοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στο σύστημα υγείας είναι λιγότερο προνομιούχοι. Άρα το κατά πόσον δίνοντας ιδιωτική ασφάλιση πιο προνομιούχους, θα μειώσουμε αυτό το ζαλίδα, είναι κάτι το οποίο απαιτεί και άλλες παρεμβάσεις πλην τη υιοθέτηση ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Όπως παραδείγματος χάρη επιδότηση πιθανότητα ασφαλίστων, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις. Άρα χρειάζεται ένα συνδυασμό κατά αυτήν την έννοια, διότι αμφιβάλλω για το κατά πόσον η ιδιωτική ασφάλιση υγείας από μόνη της θα απαντήσει στη δεύτερη πρόκληση.
Το τρίτο έχει να κάνει με το κατά πόσο η ιδιωτική ασφάλιση υγείας θα βελτιώσει την πραγματικότητα, την αποδοτικότητα στην οργάνωση και στη χρήση πόρων όσον αφορά την παροχή. Και αυτό είναι κάτι που είναι δύσκολο να απαντηθεί, γιατί επί της ουσίας η αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας επιτυχάνεται κατά βάση με αυτό που είπε ο κύριος Πολίζος, τον αρχικό στόχο του ΟΠΗ, το strategic purchasing ουσιαστικά. Το κατά πόσον οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να επιτύχουν strategic purchasing είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω ότι το γνωρίζω, γιατί δεν ξέρω καλά το landscape της Ελλάδας όσον αφορά την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Αλλά σίγουρα η ΟΠΗ θα μπορούσε δυνητικά να το πετύχει. Δεν ξέρω κατά πόσον ένας κατακαιρματισμένος τομέας ιδιωτικής ασφάλισης υγείας με πολλές μικρές εταιρείες θα μπορούσαν να πετύχουν αυτό το strategic purchasing, το οποίο είναι ζωτική σημασία στην επίτευξη της αποδοτικότητας στα συστήματα υγείας. Και τέλος, η τελευταία πρόκληση, την οποία πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, να απαντηθεί, έχει να κάνει με το κατά πόσον η ιδιωτική ασφάλιση υγείας θα λειτουργήσει ως ένας μοχλός αποσυμπίεσης της πιεσμένης δημοσιονομικής κατάστασης. Και νομίζω ότι εδώ είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι λιγότερο σχετικό με τα συστήματα υγείας, αλλά αρκετά σημαντικό όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής. Δηλαδή, το κατά πόσον θα μπορούμε να ελαφρύνουμε το δημοσιονομικό βάρος στα συστήματα υγείας. Νομίζω επομένως ότι η υιοθέτηση ενός πιο ενεργού συστήματος ιδιωτικής ασφάλισης περνάει μέσα από αυτά τα τέσσερα σημεία. Όσο μπορούμε να απαντήσουμε με περισσότερη πιστικότητα αυτές τις τέσσερις ερωτήσεις, τόσο περισσότερο θα είμαστε πεπισμένοι ότι η επίτευξη ενός μεγαλύτερου μεριδίου για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας θα έχει και πραγματικό αποτέλεσμα σε όρους επίδοσης του συστήματος υγείας. Και ουσιαστικά αυτό είναι κάποια ζητήματα τα οποία έθιξα πριν, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω εδώ πέρα. Επομένως, κλείνοντας για κάποια σκέψη σχετικά με τη χρηματοδότηση και όντας υπέρμαχος της σύζευξης σε γενικότερο πλαίσιο, κάποια πιθανά άλλα θέματα τα οποία μπορούν να τεθούν στη χρηματοδότηση, νομίζω αρκετά από αυτά έχει θίξει ήδη και ο κύριος Νεκτάριος. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αυξηθεί η δημόσια χρηματοδότηση του συστήματος υγείας. Επομένως, πρέπει να βρεθούν διαφορετικοί τρόποι για να γίνει αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι είναι δύσκολο πρακτικά να αυξήσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, το ανέφερε ο κ. Πολίζος. Είναι δύσκολο να αυξήσουμε την χρηματοδότηση του φορολογία δεδομένη τη δημοσιονομική πίεση. Άρα, πρέπει να βρούμε άλλα εργαλεία. Έχουν προταθεί και νομίζω στη μελέτη την οποία ανέφερε ο κ. Νεκτάριος, αν δεν κάνω λάθος, είναι τη διανέωση. Έχουν αναφερθεί ήδη αρκετά από αυτά. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι τη παρούση να επεκταθώ. Ένα τελευταίο θέμα το οποίο θέλω να θίξω έχει να κάνει με τα user charges, τα οποία θεωρώ ότι είναι κατά πάσα πιθανότητα το πιο ακαθόδε ζήτημα αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας. Πρακτικά, η καλύτερη λύση θα ήταν να μπορούσαμε να πετύχουμε user charges τα οποία με κάποιο τρόπο συνδέονται με το εισόδημα. Νομίζω ότι αυτή είναι η δεδομένη λύση τόσο για να μπορέσουμε να. Ενδεχομένως να μπορούμε να αποσυμπιέσουμε τους ουσίες στα νοικοκυριά από αυτή την πίεση. Αυτό φαίνεται ότι είναι πρακτικά πάρα πολύ δύσκολο και παρόλο που είναι κατά κάποιο τρόπο αυτό που όλα τα εγχειρίδια, αν θέλετε, είναι η textbook προσέγγιση την οποία θα έπρεπε να ακολουθήσουμε, είναι πρακτικά δύσκολο για λόγους που συνδέονται με τη φοροδιαφυγή, για λόγους που συνδέονται με ότι είναι δύσκολο να κάνουμε πραγματικά identify ποιοι έχουν χρήματα και ποιοι δεν έχουν, ειδικά στην Ελλάδα. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι μια καλή πρακτική, αλλά είναι δύσκολο πρακτικά να εφαρμοστεί. Ένα δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το να ξανακοιτάξουμε κατά πόσον θα πρέπει σε κάποιες υπηρεσίες υγείας να αλλάξουμε τον τρόπο του cost sharing. Και εννοώ ότι ένα πιθανό τρόπο cost sharing είναι το insurance, το οποίο εφαρμόζεται κατά κόρον στην Ελλάδα. Πιθανό να έχει νόημα σε κάποιες συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες, σε κάποια συγκεκριμένα τύπου φροντίδα, να κοιτάξουμε το δεχόμενο για co-payments εναντί insurance. Ένα άλλο θέμα είναι, το οποίο είναι το τέταρτο το οποίο θέλω να θίξω, έχει να κάνει με τα CAPS. Δηλαδή, σε αρκετές χώρες φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη συζήτηση για το κατά πόσον θα πρέπει να θέσουμε συγκεκριμένα όρια τα οποία μπορεί να πληρώσει κάποιο νοικοκυριό όσον αφορά τα user charges. Αυτό νομίζω ότι στην Ελλάδα προς το παρόν δεν ισχύει και νομίζω ότι ενδεχομένως να ήταν μια σημαντική προσθήκη όσον αφορά τη μείωση της οικονομικής πίεσης που έχουν τα νοικοκυριά για την ιδιωτική πλευρά, ενώ την ιδιωτική δαπάνη υγείας. Άρα θα έλεγα ότι συμφωνώ απόλυτα με την. Και νομίζω ότι είναι κάτι που εφαρμόζεται κατά κόρον σε πολλές χώρες όπως και στη Γαλλία. Και στην Ιρλανδία και στη Γερμανία, συμφωνώ απόλυτα με την σύζευξη ουσιαστικά δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θεωρώ ότι προϋπόθεση για αυτή τη σύζευξη είναι να απαντηθούν αυτά τα τέσσερα ερωτήματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν είναι εύκολο, δεν μπορούν να απαντηθούν εύκολα. Και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να έρθει σε συνδυασμό με μια συνολική μεταρρύθμιση του δημόσιου συστήματος, γιατί θεωρώ ότι ο πυλώνας, ειδικά στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι το δημόσιο σύστημα υγείας.
Επομένως, Taylor παρεμβάσεις όπως αυτές τις οποίες αναφέρω στο τελευταίο slide, σε συνδυασμό με σύζυγση του ιδιωτικού συστήματος υγείας, εφόσον βεβαίως μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα για το κατά πόσον η τόνωση ενός ιδιωτικού συστήματος ασφάλισης θα φέρει τα αποτελέσματα σε όρους απίδοσης των συστημάτων υγείας. Αυτά θέλω να θίξω εγώ σε πρώτη φάση, για να είμαι και σχετικά σύντομος, και με χαρά να συζητήσουμε και άλλα θέματα στη συνέχεια. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Ηλία τον Κυριόπουλο για την εξαιρετική παρέμβασή του, και μπορώ να πω ότι και από τις δύο παρουσιάσεις που ακούσαμε μέχρι στιγμής τέθηκαν μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα, στα οποία και η δημόσια και η ιδιωτική ασφάλιση πρέπει να βρουν ένα κοινό τόπο και κοινές απαντήσεις. Να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Βελιώτη, λέγοντας ότι καταρχήν ότι ο Γιώργος Βελιώτης είναι ένα εξαιρετικά γνωστό και σημαντικό στέλεχος της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, και νομίζω ότι η παρουσία του και ως γιατρού αλλά και ως διαχειριστή στο χώρο και ως συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο των πολιτικών υγείας τον έχει καταστήσει ως κατά κάποιο τρόπο τον κυρίαρχο εκπρόσωπο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στη χώρα. Ο Γιώργος Βελιώτης είναι Γενικός Διευθυντής της Inter-American, επίσης είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, και νομίζω ότι θα μας πει και ορισμένα πράγματα με βάση και τον θεσμικό του ρόλο, γιατί δεν είχαμε την τύχη να έχουμε μαζί μας τον Πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, τον κύριο Σαργεωργίου, ο οποίος αξιοδότησε τον Γιώργο τον Βελιώτη να μεταφέρει σε εμάς και τις απόψεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Αγαπητέ Γιώργο, τέθηκαν ένα σωρό ζητήματα τα οποία πιστεύω ότι και η τοπική αλλά και η διεθνή σου ματιά θα δώσει την ευκαιρία να μπορέσουμε να έχουμε μια εμπεριστατωμένη άποψη για το τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει στο ελληνικό σύστημα υγείας σε σχέση με την σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Εγώ θα ήθελα να μείνω ένα δευτερόλεπτο στα τέσσερα σημεία που πολύ εύστοχα παρατήρησε ο Ηλίας ο Κυριόπουλος, στο κατά πόσο η ιδιωτική ασφάλιση υγείας μπορεί να βελτιώσει το σύστημα, να βοηθήσει το σύστημα, στο να βελτιώσει την προστασία των πολιτών, να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών, να απαντήσει σε ζητήματα έλλειψης ποιότητας και τελικά να μειώσει και τη δημοσιονομική, αν είναι αυτό εφικτό, να μειώσει τη δημοσιονομική πίεση που δέχεται η χώρα από τις δαπάνες υγείας. Ο λόγος εσένα, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπατατσίδη. Κύριε Πολίζο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και ιδιαίτερα τον κύριο Γιάννη Κυριόπουλο και τον κύριο Αθανασάκη για αυτή τη τιμητική πρόσκληση. Θα έλεγα πως υπάρχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά στο ελληνικό σύστημα υγείας. Το ένα είναι ένα σημείο που αναφέρθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές, που ουσιαστικά ο Έλληνας πολίτης διπλοπληρώνει σε ένα μεγάλο βαθμό για το ίδιο αγαθό, είτε από το δημόσιο, είτε από ιδιωτικές δαπάνες, είτε μέσω ιδιωτική ασφάλιση, καμιά φορά και τρίπλο πληρώνει. Αυτό από μόνο του με την κατανομή το 60-40 δεν είναι αποτελεσματικό. Το δεύτερο όμως βασικό χαρακτηριστικό, και αυτό δεν ισχύει μόνο για το δημόσιο σύστημα, ισχύει και για σε ένα μεγάλο βαθμό το ιδιωτικό τομέα, και δεν θα έλεγα πως είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι πως το μοντέλο παροχής υπηρεσιών είναι απαρχαιωμένο. Είναι κυρίως νοσοκομοκεντρικό, κυρίως υπάρχει κατακαιρματισμός και η αυτοματοποίηση είναι σε χαμηλά επίπεδα ακόμη. Αυτό από μόνο του δημιουργεί θέματα, θα έλεγα, στην παροχή υπηρεσιών. Και αυτά με την πανδημία του COVID-19 έχουν βγει πιο έντονα στην επιφάνεια, όπου φαίνεται πως πρώτον η ψηφιακή εποχή είναι
είναι καταλύτης αλλαγών στο σύστημα υγείας και βλέπουμε μεγάλη αύξηση στην ψηφιακή υγεία και ίσως περισσότερο, θα έλεγα, στην ψυχική υγεία, γιατί με την πανδημία του COVID έχουν βγει στην επιφάνεια όχι πως τα ψυχικά προβλήματα είναι καινούρια, πάντα υπήρχαν, απλώς τώρα δίνεται μια διέξοδο, θα έλεγα, στους ασθενείς να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπως και επίσης και τα lockdowns και όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε πολλά ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα. Άρα εδώ νομίζω, κοιτάζοντας μπροστά, πρέπει να το δούμε από δύο οπτικές γωνίες. Το πρώτο είναι, χρειαζόμαστε ένα καινούριο μοντέλο υπηρεσιών υγείας, όπου πρέπει να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του πληθυσμού και τις σύγχρονες παθήσεις του πληθυσμού, όπου σήμερα ξέρουμε πως όλο και περισσότερο, λόγω της ηλικίας, ο πληθυσμός πάσχει από χρόνιες παθήσεις. Οι οποίες χρόνιες παθήσεις σήμερα είναι πάνω από 60% των δαπανών υγείας σε όλα τα συστήματα. Και οι χρόνιες παθήσεις πλέον δεν χρειάζονται μεγάλα νοσοκομεία και πολλή τεχνολογία. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι χρόνιες παθήσεις αντιμετωπίζονται κάλλιστα στο εξωνοσοκομιακό περιβάλλον. Άρα ανοίγει ο δρόμος για την πρωτοβάθμια περίθαψη. Το δεύτερο, και αυτό βάσει πάλι λόγω της αύξησης της ηλικίας, είναι βλέπουμε αύξηση στα ογκολογικά περιστατικά. Πολύ μεγάλη αύξηση και πολύ μεγάλα κόστη. Βλέπουμε και πολύ μεγάλη ανάπτυξη με καινούριες τεχνολογίες, με personalized medicine. Αυτό θα αυξηθεί η ταχύτητα αλλαγών. Και αυτές οι υποδομές για να αντιμετωπιστούν αυτά τα περιστατικά δεν χρειάζονται τα παλιά παραδοσιακά πολύ μεγάλα νοσοκομεία. Χρειάζονται πιο εξειδικευμένες υποδομές. Άρα αυτό, νομίζω, για το μέλλον χρειάζεται άλλο σχεδιασμό. Περισσότερη πρωτοβάθμια περίθαψη, περισσότερες εξειδικευμένες μονάδες, ίσως πιο λιτές μονάδες, και επίσης βάζω και στο κάντρο και τα περιστατικά μιας ημέρας, όπου ξέρουμε 80% των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων πλέον μπορεί κάλλιστα να αντιμετωπιστούν σαν χειρουργία μιας ημέρας. Έτσι, που μπαίνει ο ασθενής το πρωί και φεύγει το απόγευμα. Με πολύ καλά αποτελέσματα, τόσο ποιοτικά όσο και οικονομικά αποτελέσματα. Άρα νομίζω πρέπει να χτίσουμε βήμα-βήμα ένα σύγχρονο μοντέλο όπου εξασφαλίζει την κάλυψη του ασθενούς στο σωστό επίπεδο. Γιατί το παραδοσιακό μοντέλο που πάνε για όλα τα περιστατικά στα επίγοντα τμήματα των νοσοκομείων, αυτό οδηγεί σε συμφόρηση και σε στρέβλωση. Όσο αφορά το ασφαλιστικό κομμάτι, νομίζω πως καταρχάς δεν πιστεύω πως υπάρχει ιδανικό σύστημα υγείας και δεν μπορεί κανείς να πάρει ένα σύστημα από άλλη χώρα και να το βάλει στην δική μας χώρα χωρίς να το προσαρμόσει για τα δικά μας δεδομένα. Άρα ούτε από τη Γαλλία, ούτε από την Ολλανδία, ούτε από τη Γερμανία μπορούμε να μάθουμε από τις εμπειρίες αυτών των χωρών και κυρίως και από τα λάθη που έχουν κάνει, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη και σε άλλες χώρες, αλλά θα πρέπει να σχεδιάσουμε και να βρούμε ένα μοντέλο το οποίο ταιριάζει για τη δική μας κοινωνία, για τη δική μας χώρα, το οποίο στη βάση όμως και στα θεμέλια συνδυάζει και μοιράζει το βάρος του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, τόσο στη χρηματοδότηση όσο και στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Αυτό θέλει σωστό σχεδιασμό, θέλει διάλογο, θέλει συζήτηση και εμπιστοσύνη. Και θα έλεγα πως αυτό χρειάζεται να ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο και αν κοιτάξει την εμπειρία από χώρες που έχουν προχωρήσει σε μια τέτοια σύμπραξη, όπως είναι και η Γαλλία, ένα πολύ καλό παράδειγμα, το ξεκινάνε να ορίζουν το basic package, δηλαδή ποιος έχει την ευθύνη για αυτές τις παροχές και ποιος δεν έχει την ευθύνη για τις άλλες παροχές. Εάν δεν ξεχωρίσουμε πολύ ξεκάθαρα ποιο είναι το βασικό πακέτο, θα είναι πολύ δύσκολο να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο μοντέλο σύμπραξης στο μέλλον, τουλάχιστον στο ασφαλιστικό κομμάτι.
Τώρα, αν θα είναι το πρώτο βήμα ένα τύπου μοντέλο όπως είναι στη Γαλλία, θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα, με όλο όμως το πακέτο, το οποίο το πλαίσιο πρέπει να έχει και τα φορολογικά κίνητρα και τη σωστή χρηματοδότηση, γιατί στη Γαλλία, επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό το μοντέλο, που είναι mutuals, όντως είναι mutuals, αλλά και η ομαδική ασφάλιση εκεί και οι εργοδότες έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτό το μοντέλο. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς εδώ να σχεδιάσουμε κάτι το οποίο δουλεύει για μας. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Για μένα παραμένει μακροπρόθεσμα το καλύτερο μοντέλο, νομίζω, είναι της Ολλανδίας. Όπου εκεί μετά από 15 χρόνια σχεδιασμού και σταθερή έτσι πορεία, φτιάξαν ένα μοντέλο το οποίο είναι σε πολύ γερά θεμέλια, με risk equalization, όπου ουσιαστικά ο κάθε πολίτης εκεί αγοράζει το βασικό πακέτο, και τονίζω το βασικό πακέτο, από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες υπό κρατική επίβλεψη, βέβαια. Το αυστραλιανό επίσης μοντέλο είναι πολύ ενδιαφέρον, όπου εκεί κόψανε μια φέτα συγκεκριμένη και είπανε για άτομα που έχουν ένα εισόδημα και πάνω, αγοράζουν αυτό το πακέτο από τον ιδιωτικό τομέα, δίνουν κίνητρα για να το αγοράσει ο κάθε πολίτης εκεί, εφόσον έχει αυτά τα εισοδήματα. Σε μορφή ξεκινήσαν με rebates, δίναν $500 για να αγοράσει αυτό το πακέτο ο πολίτης, και σε περίπτωση που δεν το αγοράζει, τότε υπάρχει φορολογική επιβάρυνση. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης με ένα ή δύο μονάδες. Άρα είναι το carrot και stick approach. Ο στόχος είναι πως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο στην Ελλάδα να συνδυάσουμε τους πόρους, να κάνουμε καλύτερη αξιοποίηση των υπάρχων πόρων, γιατί υπάρχουν και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο σύστημα καλά σημεία, καλή πόρη, και να διευρύνουμε τη βάση. Νομίζω πως, κοιτάζοντας μπροστά, πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Και ένα από τα θέματα είναι και μεγάλη πρόκληση, είναι όταν βάζουμε πολλά πράγματα στο τραπέζι και προσπαθούμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κάνουμε πολλά πράγματα. Θα πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Θα έλεγα πως το σημείο, το μεγάλο σημείο που λείπει και από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο τομέα, είναι να αναπτυχθεί σωστά η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Και όταν λέω πρωτοβάθμια περίθαλψη, μιλάω για primary care και όχι μόνο diagnostic care. Μιλάω και για clinical care. Και το τονίζω αυτό, γιατί στην Ελλάδα λίγο καμιά φορά υπάρχει ένα γκρίζο μοντέλο εδώ, το οποίο για μένα είναι δύο ξεχωριστά μοντέλα και διαφορετικά μοντέλα. Και επίσης νομίζω η ψηφιακή εποχή μας δίνει τώρα και το υπόβαθρο και τα εργαλεία για να χτίσουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα αυτό το καινούριο μοντέλο. Πρέπει να κάτσουμε όμως από κοινού, να συζητήσουμε, να αποκτήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, γιατί χωρίς εμπιστοσύνη και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό δεν θα πετύχουμε αυτό το στόχο. Τώρα είναι κατάλληλη στιγμή τώρα να το ξεκινήσουμε αυτό. Είχαμε κάνει και προσπάθειες στο παρελθόν και με τον κύριο Πολίζο για να δούμε αν η ασφαλιστική αγορά μπορεί να συνεργαστεί με δημόσια νοσοκομεία. Υπήρχαν έτσι κάποια πολύ καλά μαθήματα σε αυτή την προσπάθεια. Θα έλεγα πως το μεγάλο μάθημα για μένα προσωπικά είναι πως προσπαθήσαμε να τα κάνουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε πολύ μεγάλη έκταση. Αντί να πάμε πιλωτικά να δοκιμάσουμε ένα μοντέλο, να το βελτιώσουμε και μετά να το επεκτείνουμε σταδιακά στην υπόλοιπη έτσι, χώρα, νομίζω πως το κάναμε too fast, too quick, too big. Κλείνοντας, νομίζω πως αναφέρθηκε και ο κύριος Νεκτάριος στις υψηλές τιμές στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό πηγάζει στο νομοπλαίσιο, το οποίο περιορίζει, αν θέλετε, τη σωστή και σύγχρονη ανάπτυξη των ιδιωτικών υποδομών. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε για να βγάλουμε τις στρεβλώσεις που υπάρχουν για να αναπτυχθεί πιο σωστά και ο ιδιωτικός τομέας. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βελιώτη για την εμπεριστατωμένη εισήγησή του. Και εγώ προσωπικά, αγαπητέ Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, χάρηκα που σε είδα μετά από καιρό. Νομίζω ότι έβαλε ένα καινούριο στοιχείο ο κύριος Βελιώτης, ότι αντί να ψάξουμε τη συνολική χρηματοδότηση και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ας δούμε ποιο είναι το basic package. Αν το basic package στον κάθε Έλληνα είναι, ας πούμε, 1.500 ευρώ per capita per year, να δούμε αυτό το basic package ποιος το διαχειρίζεται και πώς δίνεται στον Έλληνα πολίτη. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ η βήμα προς βήμα προσέγγιση και η σημασία που δίνει στην πρωτοβάθμια, που το είπα και εγώ στην πρώτη εισήγησή μου, είναι μια τελείως ελεύθερη αγορά όπου ο Έλληνας πολίτης πάει σε κάποιον γιατρό που γνωρίζει και όχι σε κάποιον γιατρό που μέσα από μια λίστα και συγκεκριμένη πληρωμή κατά κεφαλήν του δίνεται δυνατότητα από το κράτος. Έχω την ελπίδα ότι το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει γρήγορα σε αυτό το κομμάτι βασιζόμενο στο επιτυχημένο δίκτυο των εμβολιασμών. Μια πληροφόρηση, επειδή το ανέφερε και ο κύριος Λοπαταντζίδης και ο κύριος Νεκτάριος και ο κύριος Κυριόπουλος και εσύ αγαπητέ Γιώργο, αυτό που έγινε τότε δεν έγινε γρήγορα. Προετοιμάστηκε γύρω στον ένα χρόνο με τους 7 διπεάρχες και εμένα, με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, με σκοπό να δοθούν 1.000 καλά κρεβάτια, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, τα κρεβάτια της πρώτης θέσης, να το πούμε έτσι, στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών μέσω των 7 διπεάρχων. Έτσι. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις, περιγράφηκαν στα παραρτήματα όλες οι διαδικασίες, αλλά δεν προχώρησε. Γιατί δεν προχώρησε? Γιατί δεν υπήρχε συνέχεια στη διοίκηση. Έφυγα εγώ, έφυγαν οι διπεάρχες, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών δεν έφυγε, εκεί είναι, απογοητεύτηκε και σταμάτησε όλη αυτή την ιστορία. Άρα χρειάζεται διοικητική αποτελεσματικότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να μπορέσει να καταφέρει όλα αυτά που έγιναν έστω και μη ολοκληρωμένα. Τώρα, να ανοίξουμε τη συζήτηση. Εγώ στο chat δεν βλέπω κάποια ερώτηση. Δεν ξέρω ο κύριος Λοπαταντζίδης αν ήθελε να ρωτήσει κάτι ή μεταξύ σας ο ένας προς τον άλλον. Ναι, όχι, νομίζω ότι ήταν εξαιρετικές οι τοποθετήσεις που ακούσαμε. Βάλανε τις βάσεις του προβλήματος. Νομίζω ότι είναι μια κοινή συνισταμένη όλων ότι χρειάζεται ένας άλλος τρόπος προσέγγισης στη σχέση του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Εγώ, προερχόμενος από τον ιδιωτικό τομέα, θα συμφωνήσω ότι σε αυτό που λέγεται και πριν, ότι και ο ιδιωτικός τομέας έχει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την οργάνωση ενός και την υποδομή ενός σύγχρονου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας, αλλά όταν μιλάμε για ένα εθνικό σύστημα, μιλάμε για ένα σύστημα που θεωρητικά πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους καλούς, όλους όσους μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας σε λογικές τιμές στην ελληνική κοινωνία. Και νομίζω ότι, κύριε Πολύζο, αν μου επιτρέπετε, έχουμε μία ερώτηση από... Ναι, μόλις εμφανίστηκε, ναι. Ναι, να ζητήσουμε κάποιον να τοποθετηθεί πάνω σε αυτή την ερώτηση, όποιος θέλει ελεύθερα. Η ερώτηση λέει από την κυρία Καμπούρογλου ότι υπάρχουν παραδείγματα χωρών που χρησιμοποιούν τα service charges σε συνδυασμό με το εισόδημα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτές τις χώρες ως παράδειγμα. Νομίζω ο κύριος Βελιώτης το ανέφερε για την Αυστραλία, ότι υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα. Αλλά αν υπάρχει και κάτι άλλο, όποιος από τους τρεις ομιλητές θέλει να πάρει το λόγο και να μας πει κάτι σε αυτό, είναι ελεύθερο. Ναι, να απαντήσω εγώ σε πρώτη φάση και μετά, αν θέλει κάποιος άλλος. Ναι, Ηλία, γιατί το ανέφερες και εσύ. Ναι. Ανέφερα πριν ότι, κατά τη γνώμη μου, κάποιος τρόπος ότι στρατηγικούς τσάρτζες να συνδεθούν με το εισόδημα είναι η καλύτερη ενδεδειγμένη λύση, αλλά υπάρχουν πολλές πρακτικές δυσκολίες. Και οι πρακτικές δυσκολίες, ιδίως σε χώρους όπως είναι η Ελλάδα, είναι ότι είναι πολύ δύσκολο κανείς να μπορέσει να κάνει link τα εισοδηματικά κριτήρια, τις εισοδηματικές συνθήκες του κάθε νοικοκυριού με τα user charges. Δεν έχω στο μυαλό μου κάποια χώρα η οποία ανεβάζει προοδευτικά, παραδείγματος χάρη, τα user charges με βάση το εισόδημα, αλλά υπάρχουν πολλά παραδείγματα χωρών, μεταξύ των οποίων νομίζω και η Ελλάδα, όπου τα user charges μηδενίζονται, είναι πάρα πολύ χαμηλά, τέλος πάντων για πολύ συγκεκριμένες πληθυσμιακές κατηγορίες, για πολύ συγκεκριμένα νοικοκυριά.
Αλλά κατά μένα υπάρχει κάποιο σύστημα user size το οποίο να είναι, να είναι προοδευτικό με την έννοια ευθέως ανάλογο με το εισόδημα. Δεν έχω κάποιο παράδειγμα στο μυαλό μου. Παρόλο που θεωρώ ότι αυτό θα ήταν η ιδεαλμένη λύση, υπάρχουν πολλές πρακτικές δυσκολίες νομίζω για να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και συνήθως χρησιμοποιούνται και άλλα εργαλεία, έτσι. Δηλαδή, όπως παραδείγματος χάρη τα CAPS στα user charge σαν νοικοκυριό. Ωραία. Δεν ξέρω, κάποιος άλλος που θέλει να πει, κύριε Βελιώτη, αν έχετε κάποια ευρωπαϊκή... Δεν έχω να προσθέσω σε αυτό. Νομίζω, από την εμπειρία μου, δεν έχω δει κάπου που τα user charges είναι directly correlated με τα εισόδηματα. Αυτό δεν το έχω δει. Υπάρχουν τα μοντέλα, όπως είναι στη Γαλλία, που είναι capped. Υπάρχουν στην Ελβετία, ας πούμε, που μπορεί κανείς να αγοράσει εξ αρχής κάποια διαφορετικά deductibles, αν θέλετε, που ανάλογα με το εισόδημα που έχεις, που το επιλέγεις μόνος σου, αλλά το co-insurance, τα user charges, ανάλογα με τα έσοδα, δεν το έχω πει συγκεκριμένα. Εγώ να κάνω μια πολύ γενική ερώτηση, αφού από τη στιγμή που δεν έχουμε κάποια ερώτηση. Από την εμπειρία σας, απευθύνομαι σε όλους, Ποιο θα θεωρούσατε ότι θα ήταν το κυρίαρχο θέμα όπου θα μπορούσε να κάνει trigger τη συνεργασία του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα στην ασφάλιση υγείας? Ποιο θα ήταν το θέμα που ο δημόσιος τομέας θα ζήταγε τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα ασφάλισης υγείας, ούτως ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα η συνολική διαδικασία και η συνολική προσέγγιση των δύο πλευρών? Κύριε Νεκτάρη. Ναι, ναι. Η ερώτηση στο chat απαντήθηκε. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη. Όχι, αυτή είναι. Απαντήθηκε. Να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στην ερώτηση του κυρίου Λοπαντατζήρη. Νομίζω ότι το θέμα της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να ενταχθεί μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι σχεδόν η μοναδική χώρα στον ανεπτυγμένο κόσμο που δεν έχει ακολουθήσει ούτε το δεύτερο ούτε το τρίτο κύμα μεταρρυθμίσεων στα συστήματα υγείας. Είμαστε ακόμα στην πρώτη φάση εμείς. Φτιάξαμε τις υποδομές της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, επίσης ένα εκτεταμένο δίκτυο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή ενισχύσαμε την προσφορά, αλλά δεν κάναμε μετά τις παρεμβάσεις που έπρεπε από την πλευρά του management της ζήτησης. Φτιάχτηκε ο ΕΟΠΗ με καθυστέρηση, μετά παρόλο ότι φτιάχτηκε ο ΕΟΠΗ δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε και νομίζω ότι όταν θα ολοκληρώσουμε αυτά τα βήματα, τότε σαν όριμο βήμα θα προκύψει και μέσα σε αυτόν τον εθνικό μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό θα προκύψει και η ανάγκη σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα. Διότι υπάρχει και το άλλο θέμα εδώ, ότι πρέπει να προηγηθεί η βελτίωση των υπηρεσιών, βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας, ώστε να γίνει ελκυστικός για τον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, αυτός είναι ο πρώτος στόχος μιας συνολικής μεταρρύθμισης και μετά νομίζω θα έρθει σαν όριμη εξέλιξη και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ πρέπει να πούμε βέβαια ότι ο εθνικός σχεδιασμός πρέπει να λάβει υπόψη του πλέον ότι έχουμε έναν ισχυρότατο ιδιωτικό τομέα υγείας στην Ελλάδα. Αναλογικά πιθανό να είναι και από τους ισχυρότερους στην Ευρώπη. Αυτό τι κάνει όμως? Αυτό έχει και τη θετική πλευρά ότι απαλλάσσει το κράτος από ενδεχόμενες επενδύσεις είτε σε πρωτοβάθμιες είτε σε δευτεροβάθμιες μονάδες. Αλλά εκεί χρειάζεται ο προγραμματισμός, εκεί είναι που πάσχει η χώρα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σοβαρό προγραμματισμό μακροπρόθεσμο. Διότι εάν κάνουμε ένα τέτοιο, για παράδειγμα, ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτό το χάρτη υγείας. Υπάρχουν διάφορα versions του χάρτη υγείας, ένας πλήρης χάρτης δεν έχει ολοκληρωθεί, διότι αν τον κάνεις αυτό το χάρτη,
και με βάση τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις διεθνώς και τη διεθνή εμπειρία που υπάρχει, τότε θα διαπιστώσεις ότι δεν έχουμε κανένα κενό, ούτε σε νοσοκομεία, ούτε σε πρωτοβάθμιες μονάδες, ούτε εξοπλισμοί μας λείπουν, ούτε γιατροί μας λείπουν. Ενδεχόμενα μας λείπει κάποιο νοσοκομιακό προσωπικό, αλλά μπορεί γρήγορα να το παράξει αυτό το πανεπιστημιακό σύστημα. Αλλά τι γίνεται, τα έχουμε βάλει όλα αυτά σε έναν ενιαίο σχεδιασμό. Όταν καταφέρουμε και τα βάλουμε όλα αυτά σε έναν ενιαίο εθνικό σχεδιασμό του τομέα υγείας, ο οποίος τώρα επήγει πλέον, διότι έρχεται το πρόβλημα της γύρανσης στο τέλος αυτής της δεκαετίας και σε επόμενες δεκαετίες, και αν τα αφήσουμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, θα είναι δραματική η κατάσταση τότε. Αλλά λέω ότι δεν μας λείπει τίποτα. Αυτό που κάνουμε είναι ότι τα έχουμε όλα τάκτος ερημένα. Εάν τα βάλουμε λοιπόν μέσα σε μια σειρά όλα αυτά τα οποία τους πόρους που διαθέτει το σύστημα υγείας, τότε θα δούμε ότι ο σχεδιασμός δεν είναι τόσο πολύ δύσκολος, διότι έχουμε και έναν ισχυρό ιδιωτικό τομέα υγείας, στον οποίο το κράτος, ποιο κράτος δηλαδή, ο ΕΟΠΗ, ο οποίος πρέπει να γίνει ο μοναδικός αγοραστής υπηρεσιών υγείας, θα μπορέσει να υποφεληθεί τα μέγιστα. Διότι αντί να κάνει επενδύσεις στο κράτος κλπ, θα υποφεληθεί από τις υφιστάμενες επενδύσεις των ιδιωτών και θα αγοράζει από αυτούς υπηρεσίες. Επομένως, κάποιοι έχουν την τάση να βλέπουν αρνητικά την παρουσία του ιδιωτικού τομέα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να ξέρει το κράτος τι ψάχνει στον τομέα της ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Να ξεκαθαρίσει το πακέτο των υπηρεσιών και τι και πώς πρέπει να το παρέχει στους πολίτες. Τώρα, αν αυτό παρέχεται από τους ιδιώτες ή από το δημόσιο τομέα, τους δημόσιους φορείς, τους δημόσιους παρόχους ή από τους ιδιώτες παρόχους, δεν τον ενδιαφέρει τον πολίτη. Αυτό είναι η δουλειά του συντονισμού που πρέπει να κάνουν οι κρατικές υπηρεσίες και εν προκειμένου ΕΟΠΗ. Επομένως, βλέπετε ότι όλα μπαίνουν σε θέματα σχεδιασμού και management. Αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε σχεδιασμό ούτε management. Αυτά είχα να πω. Καταλήξαμε πάλι στο κομμάτι της διοίκησης, αγαπητέ Μιλτιάδη. Έτσι είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας σε όλους τους τομείς. Μάλλον πρέπει να σου προτείνουν να αναλάβεις τον ΕΟΠΗ. Υπάρχουν καλύτεροι και νεότεροι τώρα από αυτά. Ευχαρίστω εγώ την holding για να συνεργαζόμαστε, αλλά έχεις πάρα πολύ δίκιο. Υπάρχουν καλύτεροι και νεότεροι. Και αν μου επιτρέπετε την απάντηση στο ερώτημα του τίτλου, συνεργασία ή αντιπαλότητα, ούτε το ένα υπάρχει, ούτε το άλλο. Ο καθένας κοιτάει όπου νομίζει. Μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Βεβαίως μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Το είπε ο κύριος Νεκτάριος με το μοντέλο της Γαλλίας και πώς 1,5 δισεκατομμύρια από τα 5,5 του ιδιωτικού χρήματος μπορεί ο ΕΟΠΗ να τα πάρει. Υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία πρέπει να τα συνυπολογίσει ο ΕΟΠΗ και η υπεύθυνη της πολιτικής υγείας, όπως τα είπε ο Ηλίας ο Κυριόπουλος. Και φυσικά υπάρχει και το basic package που πρέπει να το καθορίσουμε, όπως είπε ο Γιώργος Οβελιώτης, και σε επίπεδο κανονισμού παροχών του ΕΟΠΗ ή γενικού κανονισμού. Και από εκεί και πέρα να αποφασίσουμε ότι ο ΕΟΠΗ θα πάρει όλο το δημόσιο χρήμα, αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές των 4 δισεκατομμυρίων, γιατί δεν μπορούμε να τις αυξήσουμε, αυτά τα περίπου 2 δις του 1,5% του ΑΕΠ που παίρνει ο ΕΟΠΗ σαν την συνεισφορά του κράτους, να δούμε την επιδότηση ασφαλίστρου με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και αυτά που μπορεί να φέρει η ιδιωτική ασφάλιση. Και θα έλεγα ότι έχουμε ξεχάσει, και θέλω να το επαναφέρω τώρα στο τέλος, ότι έχουμε φτάσει πια να έχουμε και 2 εκατομμύρια πλήρως ανασφάλιστους και ίσως το κράτος αντί να επιδοτεί τα νοσοκομεία πρέπει να επιδοτήσει τον ΕΟΠΗ με ένα συγκεκριμένο, Γιώργο, πακέτο για αυτούς τους ανασφάλιστους, κάτι σαν ένα ιδιότυπο ελληνικό Medicare ή Medicaid που θα έρχεται στον ΕΟΠΗ, έτσι ώστε αυτός ο οργανισμός να αναπτυχθεί, αλλά και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να παίξουν το ρόλο τους. Εγώ να ευχαριστήσω όλους και το φίλο μου τον Θανάση που συντονίσαμε και τον συνάδελφο καθηγητή, τον κύριο Νεκτάριο, και τον διευθυντή της Inter-American, τον Γιώργο Τοβελιώτη, και τον Ηλία τον Κυριόπουλο, που χάρηκα και για το λόγο του ως νέο φέρελπη και πάρα πολύ καλό οικονομολόγο της υγείας. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.